θέλει τη νίκη ο Παναθηναϊκός για να κάνει ένα βήμα στην διατήρηση αυτής της πρώτης θέσης. Σε μια αγωνιστική που η Βιλερμπάν θα υποδεχτεί τη Δυναμό Μόσχας και λογικά θα έχει εύκολο έργο, ενώ η Ολύμπια πέσει με την Ορτέζ. Το παιχνίδι αυτό γίνεται σήμερα. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκινάει με το καλάθι που σημείωσε ο Ραούλ Πέρες και ήταν τριών πόντων. Προηγείται λοιπόν η Κάχα με 3-0. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει την Κυριακή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ισοφάρισε από τον άλλο αρχηγό, τον Νίκο Οικονόμου. Ξεκίνησαν λοιπόν οι αρχηγοί, ίσως και για τον Γούρι για τις δύο ομάδες. Δείτε εδώ τον Οικονόμου. Απαντάει και αυτός από τα 6-25 και ισοφαρίζει σε 3-3. Άντερσον άφησε την μπάλα για τον Τέλις Φρανκ που αστόχησε από την κορφή της ρακέτας στο rebound από τον Αμίτσι και στα χέρια του Μπάιρον Ντίνκινς. Του μαέστρου φέτος του Παναθηναϊκού που δεν ήταν και στην καλύτερη του μέρα στη Μόσχα. Εξού και το ότι οι πράσινοι, όπως ο Μάλκοβιτς παραδέχτηκε αμέσως μετά τον αγώνα απέναντι στη Δυναμό, δεν μπόρεσαν να ελέγξουν το ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. 3 δευτερόλεπτα που χρεώθηκε ο Αμίτσι στη ρακέτα της Κάχα. Εδώ είναι ο Οικονόμου. Καθυστέρησε στο πίβοτ. Ο Αλβέρτης ήρθε να τον βοηθήσει. Αλλά πριν την πάσα στον Ντίνκινς και χρεωθεί με 3 δευτερόλεπτα ο Τζον Αμίτσι. Ο Άντερσον που κρατάει την μπάλα, ο παίχτης που αποτελεί το α και το ω της Κάχα. Και ο Μάλκοβιτς έριξε πάνω του έναν από τους ικανότατους αμυντικούς του παίκτες, τον Μίκαελ Κοχ. Το Γερμανό που εμείς μπορεί να το ξέραμε σαν πολυβόλο τόσα χρόνια στη Λεβερκούζεν και στην Εθνική Γερμανίας, αλλά είναι και εξαιρετικός αμυντικός. Και γενικά ο πληρέστερος παίκτης του Παναθηναϊκού κατά τον προπονητή του. Παναθηναϊκός που, να θυμίσουμε, είχε νικήσει την τρίτη αγωνιστική με περίπατο τον Ολυμπιακό, 79-64 με διαφορά 15 πόντων, μια διαφορά που έκανε εντύπωση τότε. Καθώς ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση. Τώρα οι πράσινοι που είχαν τελειώσει την πρώτη φάση της Euroliga με 7-7 νίκες, 7 νίκες σε 7 παιχνίδια, βρίσκονται μετά την απρόσμενη ήττα από τη Δυναμό με ένα handicap, αν βέβαια η Βιλερμπάν καταφέρει να νικήσει στη Μόσχα, κάτι που ο Παναθηναϊκός πρέπει να διορθώσει στα 5 υπολοιπόμενα παιχνίδια. Το καλάθι από τον Ρομέρο, οι δύο πρώτοι του πόντι, 7-5 το προβάδισμα για την Κάχα μετά από 2 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Ντίνκινς. Ο Μίκαελ Κοχ. Οι Ισπανοί που παίζουν μια ζώνη 3-2 με πίεση πάνω στην μπάλα και πολλές αλλαγές στα screen των παικτών του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε που βρέθηκε ο Ρομέρο για να καλύψει το screen του Αμίτσι. Η άμυνα βγήκε πάντως και ο Άντερσον που είναι ταχύτατος με την μπάλα στα χέρια, εκπληκτικός χειριστής, την έβγαλε έξω για τον Ντομπλάδο. Το σουτ ήταν άστοχο και ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην κόντρα επίθεση, αλλά απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Ντίνκινς. Αμίτσι. Το high post ήταν ενόχλητος. 7-7. Ο Τζον Αμίτσι που είναι καλό σουτέρ από μέσα απόσταση και μάλλον λάθος έκανε η ομάδα του Πέτροβιτς που είδατε εδώ να τον υποτιμήσει. Και κοιτάξτε πως το πλήρωσε. 7-7 ισοφαρίζει ο Άγγλος για τον Παναθηναϊκό. Ο Αμίτσι που έχει 4 πόντους και 3 ο Οικονόμου. Βγαίνει ο Ντίνκινς γρήγορα στον εφηδιασμό. Και εκεί φτάνει στο lay-up αλλά αστοχή. Νιώθοντας την ανάσα του Ραούλ Πέρες πίσω του, βιάστηκε ο Ντίνκινς. Ρομέρο την προσποίηση, αλλίωσε την προσπάθειά του όμως ο Αμίτσι. Γρήγορο το παιχνίδι στο ξεκίνημα. Ο Κόφ για τον Αμίτσι που πάει να τελειώσει με το lay-up και δέχεται το foul. Όντως 4 στις 4 βολές και ένα στο ένα δίποδο. Ο Αμίτσι που μπήκε δυνατά και έχει κερδίσει ήδη και 2 rebound. Ο Ρομέρο για τον Φρανκ. Ο σέντερ και ο power forward δηλαδή των Ισπανών. Ο Φρανκ με την εμπειρία του έβαλε ωραία το κορμί του, αλλά αστόχησε. Το rebound του Αμίτσι και βγαίνει γρήγορα τώρα ο Ντίνκινς. Με τον Άντερσον πάντοτε μπροστά του. Ο Άντερσον που πάντως δεν δείχνει και στοιχεία φανατικού αμυντικού. Ενώ ο Οικονόμου τελειώνει τη φάση με το καλάθι και αυτό που θέλει να του φράξει είναι οι διεισδύσεις, να του κλείσει δηλαδή τους ελεύθερους διαδρόμους. Αλλά ο Ντίνκινς, αν βρεθεί σε μένα, είναι και καλό σουτέρ και δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να αρχίσει πιο πριν, από νωρίς μάλλον, να σουτάρει ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία αλλαγή των Ισπανών. Βρέθηκε χαμηλά κοντά στο καλάθι να παίρνει την μπάλα ο Ντόμπλα. Ο Τέλις Φρανκ και ο Ραούλ Πέρες. Άντερσον. Ο Κοχ σκιά του.
Ο Κοχ που έμεινε στους 0 πόντους, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό, δηλαδή το ότι δεν πέτυχε πόντο ο Γερμανός στη Μόσχα. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι έκανε μόλις ένα σουτ σε όσο χρονικό διάστημα αγωνίστηκε. Άντερσον, κατάλαβα ο Αμίτσι την πρόθεσή του για να περάσει την μπάλα στο Ρομέρο και του κόψε την πάσα, αλλά το κακό δεν άρχισε να έρθει για τον Παναθηναϊκό από τον Μπενίτο Ντομπλάδο. Τον βλέπετε εδώ, το καλάθι τριών πόντων, ο Ντομπλάδο που έχει τους 7 από τους 14 ομάδας του, τους μισούς δηλαδή. Δείτε εδώ να εκτελεί από τα 6-25 και να δίνει προβάδισμα στην Κάχα με ένα πόντο. 14-13. Την Κάχα που βγαίνει σε νέα κόντρα με το κλέψιμο του Άντερσον. Ο Πέρες μπερδεύτηκε. Ο Άντερσον ίσως μετανιώνει που... Μάικλ Άντερσον. Στο σημερινό παιχνίδι. Dinkins. Το Άντερσον που είναι το μεγάλο πολυβόλο της ομάδας του, αλλά σήμερα μας διαψεύδει. Δεν έχει πάρει καν προσπάθεια. Αντίθετα, ο Κοκ δοκιμάζει από τα 6-25 για ευστοχή. Και μακάρι ο Γερμανός να δώσει και τις επιθετικές λύσεις που τόσο περιμένει από αυτόν ο Μπόζιδαρ Μάλκοβιτς στο σημερινό παιχνίδι. Ο Κοχ που θα γιορτάσει τα 301 του γενέθλια το ερχόμενο Σάββατο, γεννημένο στις 18 Γενάρη του 66. Τάπα του Αμίτσι πάνω στον Πέρες, επιμένουν όμως με τον Άντερσον και επιθετικό φάουλ του Φρανκ στον Νίκο Οικονόμου. Συναδέλφων τεχνικών και του τηλεσκηνοθέτη μας του Γιώργου Μανταλού. Ο Κοχ στον Ντίνκινς. Ματίπαλο το συμπατριώτου τον Άντερσον, γυρίζει και σκοράρει. Θέλει τις πρωτοβουλίες, παραλαμβάνουμε, του Ντίνκινς ο Παναθηναϊκός. Ο Ντίνκινς που έχει απέναντί του έναν εξαιρετικά γρήγορο και εύστοχο Αμερικανό playmaker, τον Άντερσον που βλέπετε εδώ με την μπάλα. Αλλά θα το ξαναπούμε, όχι και ιδιαίτερα φανατικό αμυντικό από ό,τι δείχνει στο ξεκίνημα του αγώνα. Εδώ αστοχή κιόλας ο Άντερσον. Και που να το επαναλάβουμε, αν συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό, έχει την ευκαιρία να πετύχει πολλούς πόντους σήμερα. Καθώς ο Άντερσον μένει πάντα 1-2 μέτρα μακριά του και θα έλεγε κανείς τον το μαρκάρει με τα μάτια. Ενώ απ' την άλλη, να ξεσημείωτο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με 3-3 τρίποτα στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ ωραία κίνηση του Αμίτσι. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που ξέρουν από μπάσκετ άρχισαν να χειροκροτούν τον Άγγλο Σέντερ πριν. Ενώ ο Παναθηναϊκός ξεκινάει αμέσως μετά το time out που πάντως δεν ζήτησε ο Μάλκοβιτς αλλά ο αντίπαλος προπονητής, ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, με πίεση σε όλο το γήπεδο. Και να το κλέψιμο από τον Αμίτσι, καθώς η πίεση του Ντίνκινς πάνω στον Ραούλ Πέρες απέφερε κέρδη. Κοχ, πέρασμα και πάλι στον Αμίτσι. Πήγε ο Φρανκ επάνω του. Το rebound από τον Πέρες. Του σπρώχνει την μπάλα για να περάσει ισπανικό ευνηδιασμό. Τίποτα το σπάνιο βέβαια. Οι Ισπανοί δεν έχουν ευστοχήσει σε κανέναν Ισπανοί. Ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει ένα καλάθι στο fast break όπως λέμε. Και να ο Άντερσον που τελικά κατάφερε να σκοράρει. Να παίξει σημαντικό ρόλο αυτά τα δύο μαρκαρίσματα στα οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Η ζώνη τώρα είναι κλασική από την Κάχα που δεν παίζει 3-2, παίζει 2-1-2. Ο Κοκ δοκιμάζει νέο τρίποντο, ο Οικονόμου βάζει το χέρι του, ο Γερμανός πεισματάρης κερδίζει την μπάλα. Το rebound πάντως πρέπει να χρεωθεί στον Οικονόμου που μάλλον με πρόθεση έβγαλε την μπάλα στον Γερμανό συμπαίκτη του. Και όχι κατά τύχη. Αλβέρτης, ο Κοχ, ο Ντίνκινς. Ο Οικονόμου που βγήκε προσποίησε βήματα. Βήματα που σφυρίζονται αμέσως από τους διαιτητές. Όταν γίνει το ένα βήμα παραπάνω, αν υπάρχει πίεση από αντίπαλο, σαφώς και είναι βήματα. Όταν ο παίκτης είναι μόνος του, χωρίς πίεση αντιπάλου και κάνει ένα πρώτο βήμα, αυτό δεν χρεώνεται σαν παράβαση από τους διαιτητές. Ο Φρανκ. Αντίπαλο τον Αμίτσι, βρήκε χώρο για να σουτάρει. Ο Αμερικανός πετυχαίνει ένα νέο καλάθι, 25-19. Ο Τέλης Φρανκ που το ξαναλέμε είναι καλό σουτέρ. Πάντως σήμερα έχει πετύχει και αυτός μόλις 2 πόντους, όπως και ο συμπατριώτης του Άντερσον. Άντερσον που εδώ βγαίνει στον ευνηδιασμό μετά το λάθος. Προσπαθεί να φτάσει στο lay-up και τα καταφέρνει. Σε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ επικίνδυνος ο Αμερικανός. Ένας εναντίον 2 και 3, άμα βγει στον ευνηδιασμό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και ταυτόχρονα η Κάκα Σαν Φερνάντο ευστόχησε στον πρώτο από τους 5 ευνηδιασμούς που έχει κάνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Το σου τριών πόντων από τον Ντίνκινς. Για ακόμη μία φορά εύστοχος και για ακόμη μία φορά ο Άντερσον άρχισε πολύ να βγει κοντά του.
Ενώ σίγουρα τους έχει πει ο Πέτροβιτς στους παίκτες του να προσέξουν τα σου του Αμερικανού. Για να ακούσουμε τον Σωτήρη Βετάκη που είναι στον αγωνιστικό χώρο επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ του αγώνα. Σωτήρη. Μετά το time-out που ζήτησε ο κύριος Πέτροβιτς για την Κάχα Σαν Φερνάντο και γύρισε η ομάδα του σε κλασική ζώνη 2-1-2, οι Ισπανοί έκαναν 6-0. Ο Μπόζιντα Μάλκοβιτς αμέσως ζήτησε time-out, το οποίο το ακύρωσε μόλις ο Μπάιρον Ντίγκης εκτόξησε σε τρίποντο. Κάτι που κάνει και τώρα και κάνει το σκορ 31-21. Μπάιρον Ντίγκης λοιπόν στο δικό του κρεσέντο, αλλά και γενικά όλος ο Παναθηναϊκός σε μια πολύ καλή μέρα από τα 6-25. 5 στα 6 τρίποδα για τους πράσινους, με τα 3 στα 3 που έχει δοκιμάσει ο Ντίνκινς εύστοχα. Και βέβαια, αν ο Αμερικανός συνεχίσει με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Συνολικά 4 στα 5 σούτ εντός παιδιάς από τον Αμερικανό, που εκτός από τις 3 βόμβες τριών πόντων έχει ευστοχίσει και σε ένα δίποτο στα 2 που δοκίμασε. Διαφορά στους 10, 31-21, 7 και 5 ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Με τον Παναθηναϊκό κυρίαρχο του παιχνιδιού. Να παίζει προσεκτικά στην άμυνα, με αλληλοκάλυψη και ταυτόχρονα επαναλαμβάνουμε να τα πηγαίνει αρκετά καλά στην επίθεση, ιδιαίτερα στα σούτ από τα 6-25. Αλλά καθόλου άσχημα και στα υπόλοιπα στατιστικά στον επιθετικό τομέα. 4-4 βολές και 6 στα 11 τίποτα που γίνονται 7 στα 12. James Donaldson στα 40 του είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι για να αντικαταστήσει τον Τέλης Φρανκ. Το συμπατριώτη του, αν και βέβαια ο Donaldson εδώ στην Κάχα και στη Euroleague, δηλαδή αγωνίζεται σαν Άγγλος. Νέα επίθεση για την Κάχα, με την μπάλα στα χέρια του Άντερσον από την επαναφορά του τον Μπλάδο. Ο Άντερσον πιέζεται από τον Κοχ. 20 δευτερόλεπτα ακόμη για την Ισπανική ομάδα, καθώς βέβαια ανανεώθηκε ο χρόνος μετά το άστοχο σουτ λίγο πιο πριν. Άντερσον έξω από τα χέρια του άλλου κοινοτικού, του Στίβεν Κάρνεϊ που πέρασε στο παιχνίδι με το νούμερο 11. Η μπάλα έφτασε τελικά στον τον Μπλάδο που έκανε το λάθος. Ή για να αποδίδουμε τα του 4 στο 4, έπαιξε πολύ καλή άμυνα οικονόμο εκεί, φράζοντάς του την εσωτερική την κατάλληλη στιγμή. Και όπως βλέπετε σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, 34-23. Οικονόμου για 3. Εύστοχος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Και συνεχίζεται το κρεσέντο για πολυβόλα από τα 6-25. 6 στα 8 έχει ο Παναθηναϊκός. 2 στα 2 από τον Οικονόμου, 3 στα 4 από τον Τίνκινς, 1 στα 2 από τον Κοχ. Ενώ έχουμε την άμεση απάντηση με σουτ τριών πόντων από τον Κάρνεϊ. Το πρώτο του βέβαια καλά στο παιχνίδι και μάλιστα τρίποντο. Ο Κάρνεϊ που αυτό που βλέπετε είναι το... ...δικός και αυτός. Αλβέρτη στο σουτ, ελεύθερος. Το καλάθι από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Το πρώτο του στο παιχνίδι, 39-26. Με τους πρώτους πόντους του Αλβέρτη που με 27 ήταν ο πρώτος σκόρερ στη Μόσχα. Τον Μπλάδο. Μπαινίτο τον Μπλάδο, μπερδεύτηκε, γλίστρησε. Ο Αλβέρτης κέρδισε την μπάλα και το φάουλ από τον Άντερσον. Ο Άντερσον πάντα με τον Κοχ σκιά του. Τον Κοχ που έχει 2 φάουλ. Τον Μπλάδο. Στον Πέρες και πάλι στον Κάρνεϊ που δοκιμάζει ελεύθερος από την κορφή της ρακέτας, αλλά άστοχος. Ο Άντερσον, ο Ραούλ Πέρες, ο Ντομπλάδο, ο Κάρνη και ο Ντόναλτσον είναι η πεντάδα του Πέτροβιτς που έχει αλλάξει τους δύο ψηλούς, τον Ρομέρο δηλαδή και τον Φρανκ. Έχει ζητήσει κι άλλο time-out ο Άζα Πέτροβιτς. Οικονόμου κέρδισε το φάουλ, δεν μπόρεσε να εκδηλώσει και το σουτ καθώς ήταν και αρκετά σκληρό το φάουλ του Κάρνη. Σε αυτή τη δεύτερη φάση της EuroLeague, όταν οι πράσινοι θα υποδεχτούν τη Δυναμό Μόσχας, ίσως λοιπόν κάνει εκεί και την εμφάνισή του. 42-26 το σκορ. Με τον Νίκο Οικονόμου να έχει φτάσει στους 11 πόντους, όσους έχει πετύχει και ο Ντίνκινς. Πρώτο σκόρ είναι ο Αμίτσι με 13. Αυτοί οι τρεις λοιπόν με διψήφιο νούμερο οδηγούν τον Παναθηναϊκό. Ο Οικονόμου όμως εδώ πέφτοντας πάνω στον Κάρνεϊ. Ο Αμίτσι 4 στα 6 τίποτα. 7 rebound αμυντικά. Με τον Παναθηναϊκό που διορθώνεται εμφανώς στον τομέα που τόσο πονούσε στη Μόσχα. Στα αμυντικά rebound δηλαδή. Εκεί που οι Ρώσοι κατάφεραν να κερδίσουν, αν θυμάμαι καλό το λίγο το πολύ, 19 rebound. Είδατε ένα mini sport, το super sport κοντά και στην προσπάθεια της ομάδας του Dragan Sakota, της ομάδας έκπληξης του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος.
Το σκορ λοιπόν έγινε 52-30 από τις βολές του Αμίτσι που έχει 9 στις 9 σε ένα τομέα που συνήθως έχει αδυναμία ο Άγγλος. Και 17 πόντους από τον Αμίτσι, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Άντερσον ψάχνει το διάδρομο, τον κόβει ο Αμίτσι και τον χρεώνουν με φάουλ οι διαιτητές. Για να δούμε αν είναι στον Αμίτσι. Στον αρχηγό της Κάχα που είναι 18 πόντους πίσω. Και από αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει στοιχειωδώς εύστοχο στο δεύτερο ημίχρονο, τότε δεν θα έχει πρόβλημα. Ο Αμίτσι πάντως συνεχίζει τον δικό του χορό. Εσείως έφτασε τους 19 πόντους με 5 στα 7 δίποτα και 9 σε 9 βολές. Αναλαμβάνουμε και τα 8 rebound του Άγγλου. 18 και 50 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Διπλή προσποίηση και το καλάθι που μπόρεσε να πετύχει από κοντά ο Στίβεν Κάρνεϊ. Τον βλέπετε εδώ. Αναλαμβάνουμε Αμερικανός με πορτογαλικό διαβατήριο. Κοινοτικός συλλογίζεται για την Κάχα. Κάρνεϊ που έκανε το σκορ 54-36 και που η εν γέννη παρουσία του στην ομάδα του ίσως θα δικαιολογούσε τη χρησιμοποίησή του από τον Πέτροβιτς και στην πεντάδα. Έχει φτάσει ήδη τους 7 πόντους, αν και αγωνίστηκε σαν αλλαγή μετά το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Τίνκιν στον Αμίτσι, τον κόβει με φάουλ ο Φρανκ. Κάνει φάουλ, είναι το τέταρτο του Αμερικανού. Εκτός αν είναι στο power forward τον Φρανκ και τον Κάρνεϊ φορτωμένους. Στο τρίποντα από τον Αλβέρτη. Μετά το άστοχο λίγο πιο πριν του οικονόμου που ήταν και το πρώτο του άστοχο στο παιχνίδι. Ο Αλβέρτης ευστοχεί και αυτός για πρώτη φορά από τα 6-25. 9 στα 13 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό. 7 η πόντη του Αλβέρτη. Από 14 επαναλαμβάνω οικονόμου και Ντίκινς και 19 ο πρώτος σκόρερ Τζον Αμίτσι. Ο Φρανκ με αντίπαλο τον οικονόμου. Προσποίηση από τον Ντομπλάδο, τον νεαρό διεθνή, τον 25χρονο Μπενίτο Ντομπλάδο και επιθετικό. Ντομπλάδο που έχει φτάσει στους 9. Κοχ. Εκπληκτική προσποίηση, στάθηκε στη θέση του Γερμανό, σα το από τα 6-25 και βγαίνει ο Άντερσον στον εμφυδιασμό. Πρέπει τράκαρε πάνω στον Αλβέρτη και η μπάλα είναι και πάλι για τους Ισπανούς. 15 λεπτά ακριβώς για το τέλος, 60-42. Φρανκ. Από την πίεση του οικονόμου. Που ξέροντας το όπλο του Αμερικανού, το καλό σου δηλαδή από μέσα απόσταση, τον έχει εκμηδενίσει. Όμως εδώ το ξέχασε και ο Φρανκ δεν συγχωρεί από κοντά. 60-44. Ο οικονόμος σαφώς πιο γρήγορος, δεν αφήνει περάσματα στον Αμερικανό που βλέπετε εδώ. Παίζοντας χαμηλή άμυνα και όπως είδατε με το ένα χέρι σηκωμένο στο πρόσωπο του Αμερικανού για να μην του δίνει οπτικό πεδίο για σουτ. Αλβέρτης. Ο Κοχ τώρα. Ο Αμίτσι έχοντας πλάτη τον Κάρνεϊ. Αστοχή. Το rebound που κέρδισε ο αρχηγός των Ισπανών, ο Ραούλ Πέρεζ. Τον Άντερσον για τον Ντομπλάδο. Άστοχο το σούτ των τριών πόντων. Το rebound από τον Αλβέρτη. Στα χέρια του Ντίνκινς. Παναθηναϊκός λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης. Νικητής της Venado Tuerto. Της ομάδας της Ολύμπια από την Αργεντινή. Κατακτώντας και το άτυπο διπυρωτικό. Ανακηρύχθηκε πρώτη ομάδα της χρονιάς στο δημοψήφισμα των αθλητικών συντακτών της χώρας, του ΨΑΤ. Αλλά και άλλες διακρίσεις που προήλθαν από έγκυρο εβδομαδιαίο μπασκετικό περιοδικό, όπου ψήφισαν πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ μπάσκετ σε όλη τη χώρα. Ένα δημοψήφισμα που ανακήρυξε κορυφαίους ξένους, τους δύο περσινούς ξένους του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Στόγιαν Βράνκοβιτς και τον Ντομινίκ Γουίλκινς, πρώτη ομάδα τον Παναθηναϊκό. Κορυφαίο Έλληνα τον Νίκο Οικονόμου. Μια ακόμη διάκριση για τον Οικονόμου, η πρόσκλησή του στο Eurostars, τον αγώνα που έγινε την προτελευταία μέρα του χρόνου στις 30 Δεκεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατέθεσε και τα διαπιστευτήριά του Οικονόμου, που ήταν πρώτο σκόρερ της Ανατολής. Ούτε φωτογραφία δεν πρόλαβε να τραβήξει ο Φρανκ. Έτσι που του πήρε την εσωτερική ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και έφτασε στο lay-up 62-44. Με τον Οικονόμου να φτάνει τους 16 πόντους. Κάρνεϊ. Φρανκ. Ίσως έκανε και βήματα. Του κλέψε την μπάλα ο Ντίνκινς. Άλλαξε με τον Αμίτσι. Στη Μόσχα όπου έπαιξε για λίγο και παρόλα αυτά πήρε τα περισσότερα αμυντικά rebound της ομάδας του. 5 δηλαδή. Σε ένα παιχνίδι που δεν έμεινε σε τίποτα με το σημερινό. Γιατί μπορεί σήμερα ο Παναθηναϊκός να έχει κερδίσει 12 αμυντικά και 6 επιθετικά rebound
και απέναντί του η αντίπαλη ομάδα να έχει πάρει 10 και 5 αντίστοιχα. Αλλά στη Μόσχα η Δυναμό έκανε πάρτι καλά τα καλάθια. Διαφορά είναι στους 20 πόντους σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε υγιεινό περίπατο και εκτός βέβαια για να μην τα σκεφτόμαστε όλα από την αντίθετη τους πλευρά, εκτός αν ο Μάλκοβιτς δοκιμάζει την ομάδα που θα παρατάξει το σεφ, ο Νόζ εκεί δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Φρανκ τελειώνει τον ευνηδιασμό, βρέθηκε εξάλλου με αρκετά πιο κοντό αντίπαλο, το είχε στη Μόσχα, ενώ έχασε δύο φορές από την ΕΦΕΣ, είχε λοιπόν 4 νίκες και 6 ήττες, έμεινε στην 5η θέση με 14 βαθμούς. Ξεκίνησε όμως νικηφόρα αυτή τη δεύτερη φάση και σε μια προσπάθεια, όπως εξάλλου λέει και ο Άζα Πέτροβιτς, να κερδίσει την τέταρτη θέση σε αυτό τον 7ο όμιλο της δεύτερης φάσης και να συνεχίσει το θεσμό, να μπει δηλαδή στους 16. Μια θέση που κατά βάση την κυνηγάει με την Ορτέζ, έχουν αυτή τη στιγμή από 16 βαθμούς. Νίκησε λοιπόν την Ολύμπια Λουμπλιάνας από 81-76 και βέβαια αυτό είναι που θέλει να κάνει. Στο μεταξύ ο Κοχ φαίνεται ότι κάνει από σήμερα το πάρτι των γενεθλίων του, που επαναλαμβάνουμε είναι το Σάββατο, όταν και κλείνει τα 31 του. Ευστόχησε για ακόμη μια φορά τα 6-25 και είχε 9 πόντους, όλους με τρίποτα. Η μπάλα είναι για την Κάχα που έχει 30 δευτερόλεπτα για νέα επίθεση και τον Άντερσον στην επαναφορά. Χάνει την μπάλα ο Φρανκ και κάνει φάουλ στον Αλβέρτη που την κέρδισε. Πέμπτο, ο πρώτος παίκτης λοιπόν που αποχωρεί από το γήπεδο. 69-50. Ο Άντερσον που πετυχαίνει το καλάθι με ταμπλό και μειώνει σε 69-52. Παναθηναϊκός που τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταφέρει να πετύχει μέχρι τώρα στη Euroliga είναι εδώ στο ΆΚΑ, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στην τέταρτη αγωνιστική με αντίπαλο την Κροάσια, την οποία ανοίξε με 22 πόντους, 72-50. Ντίνκινς, χάζευε το οικονόμου, του φύγει μπάλα. 8-42 για να λήξει το παιχνίδι, το σκορ 69-52. Άντερσον. Πέρασμα για τον Κάρνεϊ, αυτός έβγαλε έξω στον Ντομπλάδο. Καλάθι τριών πόντων από τον διεθνή Ισπανό small forward, τον Μπενίτο Ντομπλάδο, που όπως βλέπετε φτάνει με 2 στα 4 τρίποντα τους 14 πόντους. Και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 12 του Άντερσον και 10 του Φρανκ, που όπως είπαμε αποβλήθηκε ήδη με 5 φάουλ. Ενώ με 4 φάουλ αγωνίζει το Κάρνεϊ. Ο Φεράν το καλάθι. 2 στα 2 από το Φεράν Μαρτίνεθ, 71-55. Δείτε εδώ και πάλι την ωραία κίνηση που έκανε. Και ο Κάρνεϊ βέβαια ήταν αδύνατο να τον κόψει εκεί. Ο Κάρνεϊ όμως παπατάει με τρίποντο. 71-58. Η διαφορά μειώνεται στους 13. Και δεν ξέρω αν το θεώρησε χαλάρωμα των προσπαθειών των παικτών του αυτό ο Μάλκοβιτς, γιατί έχει τον Μαρσέλο Νικόλα έτοιμο να τον ρίξει στο γήπεδο. Ένας ακόμη από την παρέα των κοινοτικών του φετινού Παναθηναϊκού, ο Αργεντινο-Ισπανός. Το ισπανικό του διαβατήριο του δίνει το δικαίωμα να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Καλάθι τριών πόντων από τον Φεράν, που μπορεί να έχει στην καριέρα του, χωρίς βέβαια να μετράμε τη φετινή χρονιά, 36% από τα 6-25, αλλά μόνο και μόνο που υπάρχει ποσοστό στα τρίποντα σε ένα σέντερ με ύψος 2 μέτρα για 14 καλάθι στην επανάληψη, αλλά αυτό που θέλει από αυτόν ο Μάλκοβιτς, δηλαδή να καθοδηγεί την ομάδα, το έχει κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα. Έχει δώσει 7 assist, μόλις 2 λάθη. Έχει κλέψει 3 φορές την μπάλα. Έχει 4 στα 6 σου 3 πόντων. Σχήμα οξύμορο σε αντιπαράθεση με τα 2 στα 6 τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά τη δουλειά του την έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο μόνος που μπορούσε να υψώσει τον πόη του μπροστά του είναι ο Ιγνάθιο Ρομέρο. Καλάθι τριών πόντων από τον Άντερσον. Το πρώτο, όπως βλέπετε, τον φέρνει στους 15 πόντους. Αναβάνουμε ο Άντερσον με πολύ καλά στατιστικά, παρά την, θα το ξαναπούμε, εξαιρετική άμυνα του Κοχ πάνω του. 2 στις 2 βολές, 5 στα 8 δίποτα και 1 στο 1 τρίποντο. Και ακόμη 8 τελικές πάσες, 8 assist από τον Αμερικανό playmaker. Για να έρθει όμως η απάντηση από τον
Μαρσέλο Νικόλα. Να κάνει λάθος ο Φωτεινός Πίνακας. Το σκορ δεν είναι 78-63 όπως έγραψε προς στιγμήν. Είναι 80-61. Αποκαθίσταται τώρα το λάθος που εσείς δεν βλέπατε. Είχαμε όμως νέο καλάθι τριών πόντων. 80-64 τώρα. Με το καλάθι που... Ήπειρο με τον νόμο Μπόσμαν, των κοινοτικών δηλαδή παικτών. Ο παίκτης ηγέτης της Ταουγκρές, της ομάδας που σε λίγη ώρα... Είναι η νίκη της στο τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου απέναντι σε μια ελληνική ομάδα στον ΠΑΟ. Το νέο καλάθι από το Φεράν που όπως βλέπετε συνεχίζει την δική του απόλυτη ευστοχία φτάνοντας στους 13 πόντους. Πολύ καλή συγκομιδή του Ισπανού για το μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε, μόνο στο δεύτερο μέρος και όχι από το ξεκίνημα βέβαια. 25, στοχώντας σε 4-7. Πάτερσον έχει απόλυτη ευστοχία από τα 6-25, αλλά μόλις ένα σούτ. Παίκτες του. Ο Μπόζνταρ Μάλκοβιτς, καθώς τον μόνο που δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα είναι ο Νουόζου. Κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε πως μάλλον ο λόγος είναι η ευκαιρία που βρήκε ο Σέρβος να προετοιμάσει την ομάδα του εν ώψη του τέρπι με τον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν χρησιμοποιεί τον μοναδικό παίκτη που δεν έχει δικαίωμα να παίξει την Κυριακή. Στη δεκάδα του Παναθηναϊκού αντί του Νουόζου θα είναι κάποιος από τους Σάσα Μάρκοβιτς ή Τζον Κόρφα. Και εδώ Ντίνκινς. Κανείς δεν ξέρει ποιος, πάντως το σίγουρο είναι ότι αν είναι ο Κόρφας δεν πρόκειται να παίξει. Ωραία προσπάθεια χωρίς καλό αποτέλεσμα από τον... Αυτό για το τέλος του αγώνα. Ακόμα δηλαδή και αν ο Ντίνκινς εξαντλήσει το χρόνο θα μείνει και ένα μικρό χρονικό περιθώριο στην Κάχα για μια τελευταία επίθεση. Το σκορ 90-71. Ντίκινς. Με αντίπαλο τον Άντερσον, τον αποφεύγει εκπληκτική πάσα για το Σκονοκίνη. Τι έδωσε. Φάουλ επιθετικό του Ντίκινς, χρεώνει οι διαιτητές.